Καλημέρα πάλι από το εργαστήριο του Data. Συνέχεια το μαθημάτο μας των διαδικτυακών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις απορίες σας μπορείτε με προσωπικό μήνυμα να τις λύνουμε, να το συζητάμε, να κάνουμε ένα διάλογο. Σήμερα το επόμενο μάθημα θα εκμεταλλευτούμε υλικά που έχουμε πάλι στο ψυγείο μας κτλ. Προτίμησα να κάνω ένα τραχανά. Βλέπετε ότι επιμένω στην παράδοση, βλέπετε ότι επιμένω σε ελληνικά υλικά. Και όπως είπε και ένας μεγάλος σεφ, εάν μας είχαν οι Ιταλοί, η ελληνική κουζίνα θα ήταν παγκοσμίως η πρώτη κουζίνα στον κόσμο. Εννοώ το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Λοιπόν, έχουμε τραχανά ξινό θα κάνουμε σήμερα, μεσογειακό, δηλαδή με μεσογειακές γεύσεις, μεσογειακά αρώματα. Ντομάτα κονφί, η οποία την κάναμε στο προηγούμενο μάθημα, θα δούμε πού μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Και φιλέ αμύγδαλο. Λοιπόν, πάμε στην Παρασκευή. Πάντα εδώ με το στήλιο του σιδεράτο. Να κρατάει την κάμερα. Για τη συγκεκριμένη συνταγή θα χρειαστούμε, εκτός από τον τραχανά το ξινό, έχω επιλέξει, θα χρειαστούμε λίγο ελαιόλαδο, βουτυράκι, μισό κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, αφυδατωμένη ελιά, καρότο, σέλερι, μανιτάρι, μία ωραία γραβιέρα Κρήτης, λατρεύω, το φιλέ αμυγδάλου, θα το δούμε λίγο, αμύγδαλο κομμένο σε φιλέ, αλάτι και πιπέρι φρέσκο. Πάμε να κόψουμε τα λαχανικά μας σε μικρό καλεδάκι μπρινουάζ, για να προχωρήσουμε στο ζωτάρισμα. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και το συγκεκριμένο τραχανά, δεν το κάνουμε σούπα, γι' αυτό δεν αναγράφω τη λέξη σούπα. Θα το κάνουμε με τη μέθοδο του ριζότου, σταδιακά δηλαδή. Φυσικά θέλει πολύ μικρότερο χρόνο για να βράσει και να ετοιμαστεί το τραχανάς μας. Το 1 τέταρτο του χρόνου από ό,τι χρειάζεται το ριζότο. Αντιλαμβάνεστε και το λόγο. Ο τραχανάς είναι μία πάστα, συγκαταλέγεται στις πάστες, δηλαδή στην ουσία έχουμε ένα λευράκι αρωματισμένο. Σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα το κάνουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο. Άλλοι προτιμούν τον ξινό, άλλοι προτιμούν τον κανονικό, άλλοι τον κάνουμε γιαούρτι, άλλοι τον κάνουμε ντομάτα, άλλοι τον κάνουμε διάφορα άλλα υλικά. Ας πούμε, ένα πολύ ωραίο υλικό που ταιριάζει είναι ο γνωστός σε μερικούς καβουρμάς, το οποίο είναι ένα λαντικό που βγαίνει στη Θράκη. Είναι από χοιρινό κρέας, πάρα πολύ νόστιμο. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα λουκάνικο, να το συνδυάσουμε με ένα καλό μπέικον, με ένα σουτζούκι κτλ. Έχουμε εδώ, κόβουμε το σιμαντρινουάζι, το μανιταράκι μας. Και όλα αυτά θα περάσουν στο σοτάρισμα των υλικών μας. Μεσογειακές γεύσεις, καθαρές γεύσεις. Γι' αυτό και η χρήση του ελαιολάδου. Η φημισμένη μεσογειακή διατροφή ανά τον κόσμο. Ξαναπερνάω. Ωραία. Πάμε στο σελερί. Να πούμε άλλο το σελερί και άλλο το σέλινο. Είναι ξαδερφάκια, ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η μόνη διαφορά τους είναι ότι το σέλερι έχει βολβό, είναι βολβοειδές, δηλαδή έχει μια ρίζα από κάτω, η γνωστή σελινόριζα, ενώ το σέλινο, ναι μεν κοντεύει στα αρώματα κτλ, έχει ρίζα, είναι ριζοειδές, δηλαδή είναι πιο κοντινό και στο μαϊντανό. Το καροτάκι μας και αυτό μπρινουάζ. Ένα κρεμμύδι, μισό κρεμμύδι, συγγνώμη. Okay.
λίγο σκόρδο. Ένα εκπληκτικό πιάτο, γρήγορο πιάτο. Και ό,τι άλλο υλικό πιστεύετε ότι μπορεί να ταιριάξει πολύ, να το προσθέσετε ή να το αφαιρέσετε, αν κάτι σας αρέσει, έχετε αλλεργία κτλ. Πάμε στο σοτάρισμα. Έχω επιλέξει ένα τηγάνι αντιπολιτικό, το αφήνω να κάψει. Βασική προϋπόθεση είναι πάντα να μαγειρεύουμε με ζωμούς. Με ζωμούς, δηλαδή εδώ στην συνταγή που κάνουμε θα επέλεγα ένα ζωμό λαχανικών, δεν είναι τίποτα, με υλικά που σας μένουν και τα λοιπά, να βράσετε λίγο νεράκι, να πάρετε όλα τα αρώματα των λαχανικών. Έχουμε πει την Αγία Τριάδα των λαχανικών, κρεμμύδι, καρότο, σέλερι, τα πιο βασικά λαχανικά για να πάρουμε ένα βασικό ζωμό λαχανικών. Ή αν το μαγειρεύαμε κοτόπουλο θα προτιμούσα για το κοτόπουλο, από κόκαλα ή από μέρη που μας μένουν πάνω στο κοτόπουλο, για να πάρουμε όλη τη γεύση. Το μυστικό της γεύσης είναι η ζωμή. Το τονίζω, το ξανατονίζω, εδώ, γιατί είναι πολύ βασικό στις εντάσεις που μας δίνουν η ζωμή. Ελαιόλαδο. Πάμε στο σοτάρισμα. Και θα δουλέψω στο τέλος με την ελιά εδώ, η οποία επειδή είναι αποθετωμένη δεν θα τη σωτάω από την αρχή, γιατί ήδη έχει κρατήσει, είναι ξηρή να το πω έτσι στο στόμα, αλλά έχει κρατήσει όλη την ουσία με την αφυδάτωση που έχουμε κάνει της ελιάς της γνωστής που γευόμαστε όλοι μας. Έχω φτιάξει μια πούδρα δηλαδή ελιάς και το βουτυράκι στο τέλος για το χύλωμα. Το σπίτι σας είναι πολύ απλό. Τραχανά, ένα ζυμαράκι, το οποίο εξαρτάται πάντα από το άλευρο που χρησιμοποιήσετε. Αν χρησιμοποιήσετε αλεύρι γενικής χρήσης, θα φτιάξετε ένα σφιχτό ζυμαράκι, το οποίο θα αφήσετε να στεγνώσει, θα το απλώσετε, να γίνει πολύ σφιχτό και απλά το περνάτε μετά ή το κόβετε στο χέρι ή το περνάτε από ένα μπλέντερ, αυτοματίζετε και γίνεται ένα παραδοσιακό χωριάτικο τραχανά, γευστικότατο. Και από εκεί και πέρα έχετε μια ωραία βάση για το πώς θα το φτιάξετε, σούπα κτλ. Κτλ. Να σοτάρουμε και το λαχανά μας λίγο. Το σοτάρισμα έχει λόγο για την απορροφητικότητα του υλικού μας, οπότε δεν θα μας λαπαδιάσει, προσθέτοντας τα υγρά στην σημασία. Βάλω μία ποσότητα εδώ, εύλογη για ένα κάτω περίπου. Συνεχίζω το ποτάσμα. Εδώ δεν θα σβήσω με κρασί, δεν θέλω αρώματα και οξύφητες, γιατί ήδη τα έχω τα αρώματα από τα λαχανικά μου. Η οξύτητα έχουμε επειδή ο τραχανάς είναι ξινός. Έτσι το αντιλαμβάνεστε. Αν χρησιμοποιούσατε έναν απλό τραχανά ή ένα απλό με ντομάτα, που πάλι η ντομάτα έχει οξύτητα, εκεί κάνετε τις αφαιρέσεις ή προσθέσεις τις ανάλογες που επιθυμείτε. Συνεχίζω εδώ. Ρίχνοντας λίγο νεράκι, σας είπα για ζωμό, να δουλεύετε ζωμό. Οι οποίοι ζωμοί μπορεί να τους αποθηκεύετε για στην κατάψυξη. Οπότε να φτιάχνετε μια κατσαρόλα για οποία δεν χρησιμοποιήσετε, μπορεί να αποθηκεύσετε στην κατάψυξη και απλά ξεπαγώνοντας λίγο λίγο.
τη μέση κάπου της διαδρομής, θα προσθέσουμε το αλάτι μου. Φρεσκοτριμμένο πράσινο πιπέρι. Βλέπετε πόσο σπιρωτός παραμένει. Καλό ο ζωμός σας να είναι πάντα χλιαρός, ώστε να μην ρίχνετε το βρασμό. Εδώ κάπου θα δοκιμάσουμε. Δεν θα σας πάρει πάνω από 5 με 7 λεπτά. Στάδιο, στα 2 λεπτά. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Βλέπουμε έχει απορροφήσει όλα τα υγρά. Το τραβάμε από τη φωτιά μας. Είναι έτοιμο ο τραχανάς, τον έχουμε δοκιμάσει. Εξαιρετικός. Προσθέτω λίγο βουτυράκι. Να προσδώσω την ανάλογη λιπαρότητα και γεύση. Τη γραβιέρα μου. Γραβιέρα Κρήτης. Βλέπουμε πάντα ελληνικά προϊόντα. Βλέπετε τι ωραίο χύλωμα αποκτάει. Μόλις λιώσει το κουτυράκι μου θα προσθέσω την ελιά. Υπήρχε λόγος η ελιά που δεν θέλαμε να βράσει γιατί είπαμε είναι αφυδατωμένη, οπότε θέλουμε να κρατήσει την τελική της γεύση στο πιάτο μας. Μεσογειακή. Να πούμε ότι η ελιά την Ελλάδα έχει αποκτήσει πάρα πολλούς φανατικούς φίλους και ανά τον κόσμο και έχουμε εξαιρετική ελιά και πολλές από τις ελιές μας, όπως και στη Χίο, η ελιά η Τρούμπα είναι pop, δηλαδή προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Εκτός από τη μαστή θα έχουμε και την ελιά τη Τρούμπα. Δύο προϊόντα έχει Χίος pop, θα το τονίζουμε, την ελιά τη Τρούμπα και τη μαστίχα. Και θα τελειώσω στο πιάτο μου με τα ντοματίνια κονφί που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα. Εξαιρετικός ξινός τραχανάς. Με ντοματίνια τα κονφί. Το αμύγδαλο στο κέντρο. Και να τελειώσω με λίγο λάδι μαϊντανού, εξαιρετικά παρθένο, για το άρτημά μου την τελική επίγευση. Λοιπόν, καλή σας όρεξη.